Με κατάνοιξη εορτάσετε σε όλο τον πλανήτη η γέννηση του Θεανθρώπου με το μήνυμα και επιγής ειρήνη να κυριαρχεί. Το μήνυμα των Χριστουγέννων και τις ευχές του δίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ. Ιάκωβος. Αδελφοί μου εν Κυρίω αγαπητοί, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος. Με αυτά τα απλά λόγια ο άγγελος ανήγγειλε στους ταπεινούς ποιμένας της Βηθλεέμ τη χαρμόσυνη είδηση της έλευσης του Μεσσία, ενώ πλήθος στρατιάς ουρανίου ξάφνιασε την άδολη καρδιά με τον πρωτάκουστο ύμνο που έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Η πολυσθένακτος γη δέχθηκε με ανακούφιση το ουράνιο αυτό μήνυμα, το μήνυμα της ειρήνης και της ευτυχίας. Ο άνθρωπος, από τη στιγμή που αντάλλαξε το θέλημα του Δημιουργού του με το δικό του θέλημα, έγινε εχθρός του Θεού. Ο φόβος, ο πόνος, η αγωνία και ο θάνατος κυριαρχούσαν στην ανθρώπινη ζωή. Το συμφέρον θεοποιήθηκε και ταυτίστηκε με τον ανθρώπινο προορισμό και γενικά. Ο άνθρωπος έγινε ξένος προς τη χαρά και την ειρήνη που αισθανόταν πρώτης παρακοής. Εξαιτίας όλων αυτών, ολόκληρη η ανθρωπότητα με πολύ πόθο περίμενε τη θεϊκή υπόσχεση της λυτρώσεως, τον ερχομό του σωτήρα της, «Σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν», γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, είναι την υιοθεσίαν απολάβομεν». Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός της Παρθένου, έγινε άνθρωπος για να ανεβάσει τον άνθρωπο στους ουρανούς. Αυτός ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθόμεν, γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δια του ονόματος αυτού καταλήθηκε ο θάνατος, δέθηκαν οι δαίμονες, άνοιξε ο ουρανός, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες του παραδείσου, στάθηκε το Άγιο Πνεύμα, οι δούλοι έγιναν ελεύθεροι, οι εχθροί, οι γη, οι ξένοι έγιναν κληρονόμοι, οι άνθρωποι άγγελοι. Γιατί λέγω άγγελοι, ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός. Τα ουράνια αναμίχτηκαν με τα επίγεια. Το σκοτάδι σβήστηκε, το φως έλαμψε, ο θάνατος καταργήθηκε. Η παρουσία δηλαδή του Υιού του Θεού μας συμφιλίωσε με τον Θεό. Ο σαρκωμένος λόγος του Θεού ήλθε για να φέρει στον πεπτοκότα άνθρωπο την ειρήνη, όπως χαρακτηριστικά ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία. «Θεός όν ειρήνης, πατήρι κτιρμών, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνην παρεχόμενον απέστειλα σημείν». Αδελφοί μου, σήμερα πολλοί μιλούν για ειρήνη, δημιουργούν ειρηνευτικούς οργανισμούς, διοργανώνουν συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις χάριν της ειρήνης. Αλλά η πολυπόθητος ειρήνη παραμένει μια φευγαλαία σκιά του πλανήτη μας. Ας μην ξεχνάμε πως χωρίς Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη γη και μάλιστα στις καρδιές μας. Μας το ξεκαθαρίζει το Πνεύμα του Θεού με το στόμα του Αποστόλου Παύλου. «Ο Χριστός εστί η ειρήνη ημών». Αυτόν τον μεγάλο ειρηνοποιό θα βρούμε την ειρήνη και την ευτυχία που μας προσέφερε μέσα στο πνευματικό του σώμα, δηλαδή την Αγία Εκκλησία του, η οποία με τα Θεία Μυστήριά της και κατεξοχήν με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας απαλλάσσει από τις αμαρτίες, μας αγιάζει, μας αναγεννά και μας λυτρώνει. Το αίμα του Χριστού καθαρεί την συνείδηση ημών από τον νεκρόν έργων.
Δηλαδή, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από τα έργα τα οποία φέρουν την ψυχική νέκρωση και αφαιρούν την εσωτερική χαρά και ειρήνη. Επομένως, αν θέλουμε τη χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία και γενικά τη λύση όλων των μεγάλων κοινωνικών και τραγικών προβλημάτων, θα έχουμε παρά να σπεύσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άρχοντες και λαός και μάλιστα οι νέοι μας στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και εκεί με πίστη, απλότητα, ταπείνωση και μετάνοια να προσκυνήσουμε το θείο βρέφος και να του αναποθέσουμε τον εαυτό μας και τα πάσης φύσεως προβλήματά μας και τότε θα αισθανθούμε και εμείς όπως οι ταπωνοί ποιμένες της Βηθλεέμ χαρά μεγάλη και με ευφροσύνη στην καρδιά θα δοξάζουμε και εμείς τον Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, ψάλλοντες τον Αγγελικό Ύμνο. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.